Πρέσβες της αίθουσας συμφώνησαν ότι το Κοινοβούλιο συναντάται με την ιστορία, συζητώντας την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία. Από τη συνάντηση αυτή, μετά την επιτυχή ψήφιση και κύρωσή της, μπορεί πολλά να περιμένει η χώρα μας. Υπάρχουν όμως και δύο κίνδυνοι, ένας εκ των οποίων βλέπει προς το παρελθόν και ένας εκ των οποίων αφορά το μέλλον. Ο κίνδυνος για το μέλλον αφορά το διχασμό, τον οποίο δεν σκέφτηκαν όσοι από την πλευρά σας υιοθέτησαν εμπειριστική φρασιολογία, φτάνοντας να μιλήσουν μέχρι και για εθνική μειοδοσία. Ο άλλος κίνδυνος αφορά, όπως είπε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός, την εργαλειοποίηση της ιστορίας. Και σε αυτό το σημείο θα εξαντλήσω την ομιλία μου, εφόσον πρώτον και σε ένα μικρό διάστημά της αναγκαστικά αναφερθώ σε ανακρίβειες που ακούστηκαν και που χωρούν διόρθωσης. Θα ξεκινήσω, για να έχω την προσοχή σας, από το ελάχιστο και για πολλούς λεπτομεριακό. Επειδή όμως ακριβώς έχει επαφή με το σώμα της ιστορίας και την αντίληψη που έχουμε για αυτήν. Διαμαρτυρηθήκατε γιατί προβλέψαμε Επιτροπή για τα Βιβλία της Ιστορίας. Σαν να μην ξέρετε ότι και τα δύο κόμματα τα οποία είχατε κυβερνητική ευθύνη προέβλεψαν αντίστοιχες επιτροπές για τα βιβλία της ιστορίας με την Αλβανία και την Τουρκία. Και εδώ λοιπόν όχι απλώς υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας, αλλά και άγνοιας γιατί χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Δεν είναι για να διορθωθούν τα βιβλία, αλλά για να δούμε την αντίληψη που έχει ο κάθε λαός για τον άλλο και να μπορέσει να τεθεί η ειρηνική του συνύπαρξη σε νέα βάση. Ξέρετε τι είναι το μόνο που μας ζήτησαν οι Αλβανοί? Να πάψουμε στα βιβλία να χρησιμοποιούμε τον όρο Τουρκ-Αλβανοί και να χρησιμοποιούμε τον όρο Μουσουλμάνοι-Αλβανοί. Είναι εναντίον του εθνικού συμφέροντος αυτού? Είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος να τονίζουμε την τουρκική επιρροή? Άκουσα, είδα και τα πρακτικά, όταν σας έλεγα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι η σύνθετη ονομασία που περιλάμβανε τον όρο Μακεδονία είναι εθνική θέση, άκουσα τους όρους ψεύτη και ψέματα. Είναι δυνατόν? Όχι μόνο από την ενδιάμεση συμφωνία που ρητά ενσωμάτωσε το όνομα Μακεδονία και όχι μόνο στις προγραμματικές δηλώσεις που ήδη ακούστηκαν, το 1993, στο πλαίσιο της πρώτης αντίδρασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δημοσιευμένο έγγραφο, που παρόλα αυτά θα τα καταθέσω στα πρακτικά, του πρέσβου μας στον ΟΗΕ, αναφέρεται αφενός στην επίγουσα ανάγκη γρήγορης επίλυσης, αυτό το λέω για εσάς που είπατε γιατί βιαστήκαμε, το 1993 το ελληνικό κράτος σημείωνε την ανάγκη, επίγουσα ανάγκη γρήγορης επίλυσης, και προτείνει ως όνομα, στο πλαίσιο λέει το κείμενο ενός γνήσιου συμβιβασμού, της Σλαβομακεδονίας. Καμία αναφορά στην εθνότητα, καμία αναφορά στη γλώσσα, μόνο στο όνομα. Όλα αυτά τα έγγραφα θα τα καταθέσω. Είπατε όμως θες και κάτι που είναι μισή αλήθεια, άρα χειρότερη από ψέμα. Είπατε ότι εσείς στις διαπραγματεύσεις, όταν τέθηκε εκ των υστέρων το ζήτημα, μολονότι ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ ανέκαθεν έλεγε ότι τα ζητήματα εθνότητας, ταυτότητας και γλώσσας είναι εκτός ρύθμισης, ακριβώς για το λόγο που αναφέραμε, οι διεθνείς συμβάσεις δεν μπορούν να αναφερθούν σε αυτά τα θέματα αυτά, ισχυριστήκατε ότι αντιδράσατε και αποκρούσατε τον ισχυρισμό για την εθνότητα και για τη γλώσσα. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Πού είναι η άλλη μισή? Ότι αυτή η διαπραγμάτευση γινόταν εκ μέρους σας στο πλαίσιο διπλής ονομασίας. Άλλη για το εσωτερικό, άλλη για το εξωτερικό. Και σας καλώ να το διαψεύσετε αν αυτό που λέω τώρα δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή τι θα γινόταν? Θα είχε όνομα για τις διεθνείς σχέσεις, άρα πρώτη εγκατάλειψη του έργα όμνες. Θα άλλαζε το όνομα της διεθνούς ονομασίας. Στο Σύνταγμα όμως, αφού δεν θα υπήρχε αυτό το ζήτημα ούτε καν τεθειμένο εκ μέρους μας, θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν οι αναφορές
στο μακεδονικό λαό, στη μακεδονική γλώσσα, στο σύνταγμά τους. Άρα αυτό που διαπραγματευόσασταν και έρχεστε να μας πείτε ότι είσαστε και περήφανοι, είναι πολύ χειρότερο από αυτό που πετύχαμε. Γιατί εμείς έχουμε έργα όμνες, πραγματική λοιπόν ενιαία ονομασία και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, ενώ ακόμα και στη δική σας λύση, που δεν τη φέρατε καν σε πέρας, η ονομασία μακεδονικός λαός και μακεδονική γλώσσα θα έμενε στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Όχι λοιπόν μισές αλήθειες. Ας πάμε όμως τώρα στο ουσιώδες. Στο ουσιώδες. Είναι μία. Μία και ελληνική η Μακεδονία. Το 1880 ο Τρικούπης έλεγε «Η Μακεδονία δύναται να διαιρεθεί σε τρία τμήματα. Την Μεσημβρινήν, ή της είναι και θα είναι ελληνική, τη Μεσημβρινήν. Οτιδήποτε και να συμβεί. Την Κεντρικήν, την περιλαμβάνουσα ελληνικούς πληθυσμούς, και την Αρκτικήν, δηλαδή τη Βόρεια, την μη οικουμένη νυν υφελλήνων». Και σε μεταγενέστερου συνέντευξη είπε την περίφημη φράση «Όταν έλθει ο Μέγας Πόλεμος, η Μακεδονία θα γίνει ή ελληνική ή βουλγαρική κατά τον νικήσαντα». Τι έκανε το βαθύ κράτος? Πώς εργαλειοποίησε την ιστορία? Ειδικά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Επέδειξε ένα ιστορικό αληθωρισμό και ένα στρουθοκαλισμό. Ένα κατασκευασμένο είδωλο ιστορίας ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Ακριβώς επειδή τότε το βαθύ κράτος αντιλαμβανόταν ως βασικό κίνδυνο για τη χώρα τον εκβορά κίνδυνο, προχώρησε σε μια δική του εκδοχή της ιστορίας στην οποία ανήκει και αυτά τα οποία ακούσαμε και καταχειροκροτήθηκαν από τη μεριά σας. Το μεγαλύτερο έγκλημα και απέναντι στην ιστορία και απέναντι στα εθνικά συμφέροντα ήταν ο εκτουρκισμός των πομάκων στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Για να μην γίνεται συσχετισμός με τα βουλγαρικά χαρακτηριστικά της γλώσσας τους, τους στείλατε σε τουρκικά σχολεία να μαθαίνουν άλλη γλώσσα από τη δική τους και να αποκτούν άλλη συνείδηση. Και το ίδιο ουσιαστικά, για να ανταποκριθείτε στον ίδιο κίνδυνο, εξηγεί και γιατί ο Ευάγγελος Αβόροφ ήταν τόσο δεκτικός το 1959 να δεχθεί μακεδονική γλώσσα. Και λέτε για το όνομα. Συμφωνώ και εγώ, το όνομα είναι σημαντικό. Η ιστορία είναι η ψυχή μας, αλλά και το όνομα είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Και ο Αριστοτέλης έλεγε πράγματι στο τρίτο βιβλίο της ρητορικής «Το ελληνίζειν εστί το ορθώς λέγειν». Αλλά τι κάνετε εσείς και για τα ονόματα, για τη γλώσσα συγκεκριμένα? Το βαθύ κράτος ίσως είναι άδικο να το αποδίδω μόνο στην παράταξή σας. Πραγματοποιεί πράγματι απογραφή γλώσσας το 1928. Με τι όνομα για τη γλώσσα? Μακεδονοσλαβική. Το 1951 που ξαναγίνεται γλωσσική απογραφή στο πλαίσιο του κατασκευασμένου ειδόλου της κατασκευασμένης κρατικής ιστορίας απαλείψατε το όνομα Μακεδονό και η γλώσσα καταγραφόταν ως σλαβική και στις δύο περιπτώσεις προφανώς υπήρχε βουλγαρική γλώσσα που καταγραφόταν. Ο όρος σλαβική αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα παράδοξο γλωσσικό. Δεν υπάρχει γλώσσα που να μιλούν όλοι οι Σλάβοι. Είναι σαν να δηλωνόταν η ελληνική ως Ινδοευρωπαϊκή. Και δείχνει ακριβώς το παιχνίδι της υποκρισίας και της εργαλειοποίησης της ιστορίας εκ μέρους σας. Είχαν ταυτότητα αυτοί οι άνθρωποι? Ή τι δημιούργησε ο Τίτο και ο κομμουνισμός? Είχα διαβάσει, αλλά πρέπει να το ξαναδιαβάσω, το απόσπασμα του Μυριβίλη από τη Ζωή εν τάφο, που μιλάει και για τη γλώσσα και για την ταυτότητα. Λέει τη γλώσσα τους την καταλαβαίνουν περίφημα και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Όμως αντιπαθούν τους πρώτους, τους Βουλγάρους, γιατί τους πήρανε τα παιδιά στο στρατό. Μισούν τους δεύτερους που τους κακομεταχειρίζονται για Βουλγάρους και κοιτάνε εμάς τους περαστικούς ρεμιούς με αρκετή συμπαθητική περιέργεια, επειδή είμαστε πνευματικοί υπήκοοι του Πατρίκ, του Πατριάρχη. Και είναι και οι τάφοι των προεστών και των παπάδων τους, που είναι σκαλισμένοι με τα ιερά και μυστηριώδη ελληνικά γράμματα. Αυτά μας κάνουν προνομιούχους αντίκριση στα μάτια τους. Μολονότι δεν θέλουν αυτοί να είναι μήτε Μπουλγάρ, δηλαδή Βούλγαροι, μήτε Σρουπ, δηλαδή Σέρβοι, μήτε Γκρουτς, Έλληνες,
μονάχα Μακεδόν Ορθοδόξ. Εσείς θέλετε αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνετε Βούλγαρους με το στανιό. Κανένα δικαίωμα και κανένα εθνικό συμφέρον δεν έχουμε για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κανένα εθνικό συμφέρον να έχουμε μια μεγάλη Αλβανία στα σύνορά μας. Πάντοτε η χώρα μας ήταν φιλιρηνική χώρα που αποσκοπούσε στη σταθεροποίηση της περιοχής, παράγοντας ειρήνη, σταθερότητα, υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Κύριε Υπουργέ, και... δύο λεπτά σας αρκούν, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω. Και είπα πολλές φορές ότι τα θέματα ταυτότητας, τα θέματα εθνότητας δεν καθορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει εθνότητα και ταυτότητα στην συνθήκη των Πρεσπών. Ούτε μας πέφτει λόγος να προσδιορίσουμε την ταυτότητά τους στο τι είναι. Πού μας πέφτει λόγος να προσδιορίσουμε τι δεν είναι, στο βαθμό που θίγει τη δική μας ιστορία, τη δική μας ταυτότητα, το δικό μας πολιτισμό. Και αυτό έγινε στη συνθήκη των Πρεσπών με το άρθρο 7. Να αντιμετωπίσετε λοιπόν την ιστορία και τον ελληνικό λαό με τιμιότητα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια φοβική χώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να καταδικαστεί στη μιζέρια και στην αδράνεια, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική σας. Η Ελλάδα έχει ρόλο στα Βαλκάνια, έχει ιστορία στα Βαλκάνια και κυρίως έχει μέλλον. Και αυτό το μέλλον το υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο η Συμφωνία των Πρεσπών.